τον κορονοϊό και για 35 μέρες έδινε τη δική της μάχη. Η Μίρκα Καλατζοπούλου περιγράφει τα όσα έζησε, όπως και ο Γιάννης Πρατσινάκης που έμεινε σε τεχνητό κόμμα για 11 ημέρες. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου. Ο εφιάλτης του κορονοϊού για τον Γιάννη Πρατσινάκη ξεκίνησε με ένα απλό κρυολόγημα. Τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν και έτσι αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Ήταν ότι είχα πνευμονίας και στους δύο πνεύμονες. Ήμουνα σε πολύ κίνδυνο. Είπαν ότι δεν μπορούμε απλώς να σου δώσουμε φάρμακο ουρό. Πρέπει να σε κοιμήσουμε, να σε παραλύσουμε και να μπει σε τεχνική κόμμα. Μου είπανε πάρε τη γυναίκα σου τηλέφωνο γιατί να της πεις τι γίνεται. Και η Μαρία μου λέει μη μου φύγεις, το παλέψεις σκληρά αυτό γιατί ακούμε τι γίνεται στη τηλεόραση από αυτοί που τους κοιμίζουν. Οι μισοί ξυπνάνε, οι άλλοι μισοί πάνε στο θάνατο. Μου είπε να προσέξεις, να κρατηθείς γερή για τα παιδιά, πως δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και του είπα μην αφήσεις, θα παλέψεις και εδώ σε περιμένουμε. Το οξυγόνο του Γιάννη είχε πέσει στο 45. Κάθε λεπτό μετρούσε. Η οικογένειά του ζούσε με την αγωνία να ξυπνήσει από το τεχνητό κόμμα που μπήκε εξαιτίας του κορονοϊού. Απέδειξε ότι ήταν μαχητής. Μόλις ξύπνησα και είδα είμαι ακόμα στη γη, έκανα το σταυρό μου, λέω ο Θεός με έσωσε. Ο νοσοκόμος όταν ξύπνησα μου το είπε, λέω εγώ δεν περίμενα να μου το βγάλεις. Να καταλάβετε όταν ξύπνησα ούτε το κινητό μπορούσα να σηκώσω για λίγη ώρα μπροστά μου να μιλήσω με την οικογένειά μου. Η έξοδος του Γιάννη από το νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ έγινε είδηση και στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Συγγενείς και γείτονες τον υποδέχτηκαν όπως βλέπετε με μπαλόνια. Οι γυναίκες της ζωής του, η σύζυγός του και τα τρία του κορίτσια, αν και είχαν κολλήσει και εκείνες, εμφανίζοντας όμως ήπια συμπτώματα, ήταν ανακουφισμένες που επέστρεφε στο σπίτι τους. Το περάσαν πάρα πολύ πιο εύκολα, αλλά είχα και το φόβο. Η μια έχει άσμα, φοβόμουν να μην μου γυρίσει στα πνευμόνια. Ήμουν αδιάθετη, ήταν ο Γιάννης στο κόμμα και είχα φόβο μην πάθουμε κάτι κι εμείς. Εγώ ήμουν ο πιο προσεκτικός. Έπαιρνε τα χέρια μου 20 φορές, δεν καπνίζω, αποστάσεις. Η μόνο αποστάση είναι η γυναίκα που κοιμάται δίπλα. Ναι. Δεν περίμενα τώρα ότι θα κολλήσουμε ένας τον άλλο, αλλά κι εγώ δεν περίμενα, τους ρωτούσα, έχω COVID-19, 10